ξαφνικά αντί να πει ένα κάτι, ξαφνικά αρχίζει με τα καμπάκ μόνο στα τραπέζια. Δηλαδή, το τι να κάνω, εσύ πώς θα το κάνεις αυτό. Εγώ νομίζω το έκανε για να σου ευχηθεί με τον τρόπο του περαστικά. Ευχαριστώ. Ήταν ο κατάλληλος τρόπος, λέμε τώρα, όχι αστεία. Κατερίνα, τι έπαθες. Ναι. Στο γύρισμα της Δευτέρας, της Πασχαλινής εκπομπής. Εγώ δεν ξέρω κάτι για Δευτέρα. Εμείς αφήσαμε μια χαρά. Όχι, δεν με αφήσετε μια χαρά. Ήμουνα καθόλου τη διάρκεια έτσι του γυρίσματος, ξέρει. Ναι, μου το έχει πει ότι πονάει το δάχτυλό μου. Με το παπούτσι χόρευες. Με το παπούτσι. Και μετά πήγα στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι έχω σπάσει το πόδι. Άκου τώρα. Τρομερό, τρομερό. Το πόδι ή το δάχτυλο. Το δαχτυλάκι μου. Αλλά πρέπει να είναι 5 εβδομάδες να είναι έτσι τώρα. 5 εβδομάδες. Δεν πειράζει, παιδιά. Εντάξει, περνάνε αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, ρε Σεζίνα. Εμείς που είμαστε ψυχαγωγική εκπομπή και έχουμε χορευτικά. Η παρουσιάστρια θα είναι έτσι κατάκητη. Κοίτα, μπορώ να χορεύω με το ένα πόδι τύπου. Πάνω. Βάλτε το καμπάκ να δείτε για να μπορώ να το κάνω. Ξέρεις τι, μπορούμε να ζωγραφίσουμε και ένα προσωπάκι στη Σόλα. Ναι, ξέρεις, ένα προσωπάκι. Τέλος πάντων, περαστικά, πέρα από την πλάκα. Έχω σπάσει και το πόδι μου πολύ πολύ χειρότερα. Αυτό και με 3 μήνες με γύψο. Δεν πειράζει, περνάνε αυτά. Και στο σπίτι πώς μετακινήσεις. Δεν μετακινούμε, είμαι τάβλα έτσι και οι υπόλοιποι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Αυτό. Να πούμε χρόνια πολλά.